Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ύστερα από ερώτηση του βουλευτή Δημήτρη Καμένου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από 3,8 εκατομμύρια Έλληνες χρωστούν 101,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, σχεδόν 3,6 εκατομμύρια Έλληνες χρωστούν μέχρι 10.000 ευρώ, συνολικά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι 240.694 φορολογούμενοι για χρέη από 10.000 έως 100.000 χρωστούν 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι μεγαλοφυλέτες 41.232 χρωστούν πάνω από 91 δισεκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Από τα παραπάνω, η μερίδα του λέοντος ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές ανοίξει το φόρο του κώδικα βιβλίων στοιχείων με τα χρωστούμενα να ανέρχονται σε 33,33 δισεκατομμύρια ευρώ, το χρωστούμενο ΦΠΑ που ξεπερνά τα 22 δισεκατομμύρια ευρώ και το φόρο εισοδήματος που ανέρχεται με τη σειρά του στα 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τέταρτες έρχονται οι ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές σε δάνεια που φτάνουν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την άλλη, περί τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ χρωστά, όπως φαίνεται, το δημόσιο σε ιδιώτες, συγκεκριμένα από το σύνολο του 1.827.215.836 ευρώ, το δημόσιο οφείλει σε επιστροφές φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 875 εκατομμύρια ευρώ, σε φυσικά πρόσωπα 228 εκατομμύρια ευρώ και σε επιστροφές ΦΠΑ 474 εκατομμύρια ευρώ.